Θα πάμε σε μία ακόμα ζωντανή σύνδεση που έχει να κάνει με τον εθελοντισμό και την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Είναι πάρα πολύ όμορφο που συλλογικότητες, φορείς, αυτοδιοίκηση, ιδιώτες δεν ξεχνούν τους σεισμόπληκτους στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος και συγκεκριμένα εκεί στο Αρκαλοχώρι. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Μάλιστα, παρέδωσε μία επιταγή ένα χρηματικό ποσό 25.000 ευρώ για αυτούς τους ανθρώπους. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη, αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ηρακλείου. Κύριε Γιαλιτάκη, την καλησπέρα μου. Καλησπέρα σε εσάς, στους τηλεθεατές, και χρόνια πολλά και τις γιορτές που έρχονται. Καθώς είδα και τα προηγούμενα ρεπορτάζ σας, είχαν αυτό το πνεύμα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Από την πρώτη στιγμή, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρέθηκε δίπλα, βρέθηκε στο πλευρό των σεισμόπληκτων και συνεχίζει να το πράττει, βέβαια, ακόμα και σήμερα. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, κύριε Γιαλιτάκη. Πράγματι, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, όπως πάντοτε συμβαίνει, ως το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό οργανισμό στην χώρα μας, και όπου παρουσιάζεται ανάγκη, είτε αυτή πρόκειται για μια φυσική καταστροφή όπως αυτή, η οποία έπληξε την περιοχή μας, την ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου, τους προηγούμενους μήνες, βρεθήκαμε στο πλευρό των συγκατοίκων, καταρχάς για να αποκαταστήσουμε όσο μπορούμε την καθημερινότητά τους σε σχέση με τη διαβίωσή τους και τη διατροφή τους, όπως φυσικά και δεκάδες χιλιάδες, θα έλεγα, εθελοντές, οι οποίοι προσέδρεξαν από κάθε γωνιά της Κρήτης για να συνδράμουν. Έτσι λοιπόν και σήμερα επισκεφτήκαμε την περιοχή, αν θέλετε, με μια διαφορετικό, όχι για να επιχειρήσουμε όπως συχνά λέμε στην αποκατάσταση των ζημιών, αλλά να έρθει ως επιστέγασμα σε μια προσπάθεια που έγινε τώρα στους μήνες προσφοράς πολλών συμπολιτών μας, από όλη την Ελλάδα θα έλεγα, τόσο μεμονωμένων όσο και συλλογικοτήτων, όπου μέσα από το κεντρικό λογαριασμό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προσέφεραν το ποσό των 25.000 ευρώ, το οποίο και εμείς με τη σειρά μας σήμερα παραδώσαμε στη Δημοτική Αρχή Αρκαλοχωρίου, στον Δήμαρχο κύριο Φραγκάκη. Για τον λόγο αυτό επισκέφθηκε σήμερα την Κρήτη και το Αρκαλοχώρι συγκεκριμένα και ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο κύριος Αυγερινός, όπου παρέδωσε την επιταγή αυτή στον Δήμαρχο Μηνώα Παιδιάδος, αλλά ταυτόχρονα όμως και κλιμάκιο εθελοντών από όλη την Κρήτη, αυτών δηλαδή των ίδιων ανθρώπων, των εθελοντών που επιχειρήσαμε πριν μερικούς μήνες στην περιοχή, να μοιράσουμε δώρα και χριστουγεννιάτικα, σχολικά είδη, αλλά και χριστουγεννιάτικα δώρα σε 350 μαθητές των υπηαγωγείων και των δημοτικών σχολείων της περιοχής. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι θέλαμε, εκτός των άλλων, να δώσουμε μια ψυχική ανάταση, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες, στα μικρά παιδιά, τα οποία τόσο πολύ ταλαιπωρήθηκαν από αυτή τη δοκιμασία. Γενικότερα, αυτές οι πρωτοβουλίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προκάλεσαν ένα πολύ μεγάλο κύμα αλληλεγγύης και την κινητοποίηση και άλλων φορέων, ιδιωτών, κακά τα ψέματα. Αλήθεια είναι αυτό, και πρέπει να σας πω και το εξής, το οποίο είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο. Αυτές τις μέρες που συζητάμε, ξεκινάει η νέα σχολή των σαμαριτών διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Πρέπει να σας πω ότι οι αιτήσεις που λαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα και εδώ στο τμήμα του Ηρακλείου από συμπολίτες μας, οι οποίοι θέλουν να εκπαιδευτούν πλέον και να γίνουν και αυτοί οι εθελοντές διασώσεις σαμαρίτες, είναι εκατοντάδες. Βρισκόμαστε μετά από πάρα πολλά χρόνια στη δυσάρεστη μέσα εισαγωγικά θέση να περιορίσουμε κάποιες αιτήσεις, διότι η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Άρα λοιπόν, πολλές φορές μέσα από τέτοιου είδους προβλήματα, τέτοιου είδους γεγονότα δυσάρεστα, ανατέλει, θα έλεγα, ξανά η ελπίδα ότι πολύ περισσότεροι άνθρωποι, πολύ περισσότεροι συνάνθρωποι μας και συμπολίτες μας ενεργοποιούνται στο αυτονόητο, που είναι ο αλτρουισμός, ο εθελοντισμός, η μόνιμη προσφορά στον συνάνθρωπο, μέσα από ένα πλαίσιο το οποίο τους παρέχει μια πιστοποιημένη εκπαίδευση και μπορούν πραγματικά να δραστηριοποιηθούν και να επιχειρήσουν όπου πραγματικά χρειάζεται ανάγκη. Η εκπαίδευση πόσο διάρκει, κύριε Γιαλιτάκη? Η εκπαίδευση συγκεκριμένη των διασωστών σαμαριτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού διαρκεί 500 ώρες, μοιράζεται σε θεωρητικές και πρακτικές ώρες. Ουσιαστικά λαμβάνει χώρα σε ένα διάστημα σχεδόν 15 μηνών, όπου όποιος συμπολίτης μας πληρεί τα κριτήρια αυτά και επιτυχώς παρακολουθήσει και εξεταστεί την ύλη η οποία πρέπει, που αφορά και πρώτες βοήθειες και μεθοδολογία διάσωσης και πολλά άλλα. Χρειάζεται μια ειδική εκπομπή πραγματικά να τα κουβεντιάσουμε. Μια ειδική εκπομπή, έχετε δίκιο. Μπορεί τότε πραγματικά να πιστοποιηθεί και να αποτελεί διασώση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Μάλιστα. Πάντα προς όφελος και στην υπηρεσία της κοινωνίας και των συνανθρώπων. Μάλιστα. Δεσμευόμαστε, θα τα πούμε αναλυτικά σε μια άλλη εκπομπή, κύριε Γιαλιτάκη. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Με μεγάλη χαρά. Να είστε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.